Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Ισίδωρος φεύγει για το Λονδίνο και αμέσως ο Μάνος με την Αμαλία τσακώνονται. Η Μαρίνα θυμώνει μαζί του γιατί θεώρησε άδικη την επίθεση που έκανε στην Αμαλία, ωστόσο η Αμαλία κάνει ένα βήμα ακόμα στο σχέδιο της προκειμένου να τον κρατάει στο χέρι. Την ίδια ώρα ο Μιλτιάδης ενημερώνει την Μαργαρίτα ότι φιλοξενεί την Θοδώρα και εκείνη ηρεμεί λίγο. Στο μεταξύ στο σπίτι της Χάιδος, το πένθος και ο διερμός δεν έχουν τέλος. Η Χάιδο έχει κλειστεί στην κρεβατοκάμαρα της και αρνείται να σηκωθεί από το κρεβάτι παρά τις προσπάθειες του Λυκούργου, του Στάφη, της Μαργαρίτας και του Μιλτιάδη. Η Βασιλική έχει συνέχεια δίπλα της την Αριαδνή και τον Παρασκευά. Ο Βαφέας και ο συνεργός του ο Παράς συλλαμβάνονται και ο Κουράκος τους ανακρίνει. Πρώτος πάει ο Παράς και ομολογεί στον αστυνόμο τον τρόπο με τον οποίο έβγαλαν από τη μέση τον Φίλιππο. Ο Βαφέας είναι σκληρό καρύδι και σε μία ξαφνική κίνηση καταφέρνει να αρπάξει το όπλο του στράτου και η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.